Φίλες και φίλοι μπασκετέ, καλώς ήρθατε σε ακόμη έναν αγώνα. Αυτήν τη φορά έχουμε τον αγώνα μεταξύ των Ατλάντα Σοκς και Μιλγουόκι. Έχουν λιγυράκι μπάτς με τους κοραλί εμφανίσεις. Είναι η ομάδα των Σοκς, ενώ η λιγυράκι είναι με αυτό το ωραίο το πράσινο του Πεύκου. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι το πρώτο για φέτος μεταξύ των δύο ομάδων, ήταν μαζί στον ίδιο όμιλο και ξαναβρίσκονται τώρα στην φάση των 8. Η ιστορία μεταξύ τους δεν θα πω τα δικά μου λόγια. Θα σας πω ότι είχε πει ο παίκτης των Γυράκη Μπακ στις δηλώσεις νωρίτερα. Ο Δημήτρης Ωτράσκας θα πούμε για πελατειακή σχέση, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Καθώς και οι δύο αγώνες ήταν υπέρ των Σοκ. Πρώτος ήταν στις 22 Οκτωβρίου του 23, σκορ 53-67 και δεύτερος 31 Γενάρη φέτος, σκορ 81-71. Δύο ομάδες είναι μάστερ ομάδες, υπάρχει μπασκετική εκτίμηση, όπως ανέφερε νωρίτερα και ο Στέλιος ο Βούλγαρης. Οπότε μπορούμε να πούμε για ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες γνωρίζονται, έχουν να δώσουν αρκετά. Το θέμα είναι τι θα είναι το πιο τελικό αποτέλεσμα, για ποια ομάδα, αν θα υπάρξει μια ομάδα που θα μπορέσει να πάρει την αρεστή διαφορά για το πλεονέκτημα στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο 1,5 λεπτό δεν έχουμε δει σκορ, είναι στο 0-0 εδώ στο χρυσό δυναστήριο του Βυζαντινού Αθλητικού Ομιλού ΒΑΟ. Ακόμη επίσης χωρίς αποτέλεσμα από την πλευρά, αυτή τη φορά από την πλευρά των Μιλγυράκη, και ανοίγει το σκορ ο λογοθέτης για την ομάδα του Ατλάντα Σοκς. Οι δύο ομάδες οι οποίες προκλήθηκαν έπειτα αρχικά από τους γηπεδούχους, την τέλη γηπεδούχους Ατλάντα Σοκς, επειδή και την δύο επικρατήσεις. Προσθέτει επικράτηση με 43-62 επί το Golden Stick Εύοσμος. 43-62 και το Κεφαλαίο 68-68 είχαν τα αξιλία στην θέση του Μίλου με 15 νίκες και 3 ήττες. Από την άλλη, η ομάδα των Μιγυράκη Bucks είχαν αποκλείσει τα Στεφάνια Timberwolves με 85-78 και 63-72, 2 νίκες, έκτη θέση στον όμιλό τους, 10 νίκες και 8 ήττες. Το σκορ είναι στο 4-0 μετά και τα πρώτα 2,5 λεπτά. Μια πάσα εδώ πέρα η οποία κόβεται από τον Οφθαλμίδη. Το σούτ είναι άστοχο από τον Χατζηνικολάου. Παλεύουν για το rebound το οποίο θέλει να τραφάρει από κάτι της Βουλγάρης. Πάνε στην επίθεση και στην γρήγορη επίθεση, αλλά χωρίς να δούμε ποιος δεν θα καταφέρουμε. Προσπαθεί να βγει ο Θαλμίδης, αλλά υπάρχει φάουλ από το Μάμου Χαλίδη. Παραφορά από την baseline για την ομάδα των Μιγυράκη. Σουτ τριών πόντων, το οποίο είναι εύστοχο. Πρώτη πόντη η ομάδα των Μιλγυράκη έρχεται από τα χέρια του Οφθαλμίδη. Θα δούμε αν θα υπάρξει άμεση απάντηση. Πολύ ωραία κυκλοφορία πάλι ομάδα των Σοκ και καταφέρει να σκοράρει ο Κυριακού. Η επίθεση είναι στα χέρια του Μιλγυράκη, συγκεκριμένα τη στιγμή του Χατζηνικολάου. Θα περάσει πάρα πολύ από την πάσα στα χέρια του Χαρμανά, ο οποίος θα καταφέρει να σκοράρει. Γίνεται το κλέψιμο από τον Σαβολάβρο. Δεν έχει καταλάβει η ομάδα τον Μιλγυράκη ότι έχει κλέψει την πάλα από την πάνω σε πιο αργό τέμπο. Σπυριδόπουλος θα βρει τον Χαρμανά, του τριοπόδων άστοχο, εύκολο το rebound και στο κάτω του Γαρή. Ακόμα ένα κλέψιμο στα χέρια του Σαβολάβρου, θα καταφέρει να σκοράρει. 6-7, αμέσως το time out για την ομάδα των Ατλάντα Σοκς, 5 και 38 για την λήξη της πρώτης περίοδου.
Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και το έβαλε καλή σομάδα τον Ατλάντα Hawks. Πολλά πράγματα μπροστά, θα κάνει ένα γρήγορο σερί στην αρχή. Αλλά μετά η ομάδα των Μη Γυράκη έχει κάνει την επιστροφή. Λογοθέτης, άστοχος του τριών πόντων. Γρήγορα η Μη Γυράκη. Χατζη Νικολάου έξω για τον Φρόλιο. Κυλόπλος έξω για τον Χατζη Νικολάου. Η πάσα κάτω από την μπασκέτα και επιτυχημένο το σουτ από τον Χαρμανά. Λογοθέτης. Ο Βούλγαρης Κωσοκράτης παραλίγο να καταφέρει ένα άλλο περίτεχνο καλάθι με την βοήθεια της τύχης, αλλά εν τέλει δεν είχε αποτέλεσμα. Πρώτη βολή, εύστοχη, 7-9-4 και κάτι λιγότερο από 5 λεπτά για την λήξη της πρώτης περίοδου. 8-9, διαφορά πάλι στον πόντο. Σπυρδόπουλος για το Χαμολάμπρο. Ο Μάνας θα βρει το Σπυρδόπουλο. Κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα των Γυράκη τους έχει βοηθήσει έως τώρα στην αρχή του αγώνα. Και σίγουρα και τα μακριά και επιτρέψουν ύπουλα χέρια του Σταμολάμπρου με δύο πλευσίματα. Έχει σπάσει το ηθικό της ομάδας με κάτω σοκ. Προχαλούσα μικρό σοκ όπου βάθηκε το ίδιο το time out. Και τώρα στο καλάθι το λογοθέτη εξαναπεράζει, εξαναβάλει μπροστά την ομάδα των Ατλάντα Hawks, τυπικά γηπεδούχων για σήμερα. Σπυριδόπουλος. Προσπαθεί να μπει, θα βγάλει για τον Σάμο Λάμπρο. Πάσε το Χαμανά. Κατζή Νικολάου. Προσπαθήσει να βρει το σούτ στο τέλος χρόνου χωρίς επιτυχία. Μπάλα στα χέρια του Κυριακού, γρήγορα για τον λογοθέτη. Δεν μπορεί στην έλεξη. Κλέβει πέρα ο Θαλμίδης. Σταμο Λάμπρος, σβέλτος σαν τον φλάς, αλλά η πάσα και έξι. Αυτή είναι με μεγάλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Χαρμανάς. Ο Βουσός κατεβάζει τώρα Χατζηγιακίδης. Λογοθέτης. Ξανά για το συζήτη του. Βρίσκει τον Αμαρκάρη στο Κυριακού και 12-9. Οργάνωση της επίθεσης από τον Σπυριδόπουλο. Χατζη Νικολάου. Καρμανάς. Εκεί σου είναι βολές. Σταμο Λάμπρος, πολύ ωραία πάσα. Είναι αφύλακτος ο Χατζη Νικολάου. Θα μειώσει σε 12-11. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά υπολείπονται για το τέλος της περίοδου. Πολύ ωραία πάσα μέσα στο γραφιστό για τον Σοκάλη Βουλγαρία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σπυριδόπουλος στην επίθεση των Μιλγυράκη Μπακς. Σταμολάμπρος θα πάρει την επίθεση και αφήσει την μπάλα στο Σπυριδόπουλο. Μαρκάρει και πιέζει πάρα πολύ και εσύ ο Γλου. Στη λήξη του χρόνου το Χαρμανά το οποίο είναι έστοχο. 12-14. Μπροστά η Μιλγυράκη Μπακς μετά από λίγη ώρα είχε περάσει κάποιο χρονικό περιθώριο όπου ήταν μπροστά η ομάδα των Ατλάντα Hawks. Ξανά μπροστά η Μιλγυράκη. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από το Κεσίσογλου. Είναι. Υπάρχει απάντηση στο σκορ 15-14. 2 λεπτά απολύπονται για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η μπάλα στα χέρια του Σταμο Λάμπρου και περνάει τώρα τον Θαλμίδη. Σπυριδόπουλος. Το σούτ από για 3 πόντους χωρίς επιτυχία τον Χατζη Νικολάου. Το ριπάω και πάρα στα χέρια του Βούλγαρη. Κυριακού. Θα μπορέσει να κρατήσει την παράσταση του Κυριακήρης. Αν δεν καταφέρει να σκοράρει, φάουλ στον εφηβιασμό θα είναι από τον Κέσσι Ζογλου.
πάνω στον Χατζη Νικολάου. Φάουλ το οποίο δεν θα βγει φυσικά σε βολές, καθώς είναι το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Σόξ. Παραφορά θα γίνει από τα χέρια του Σταμολάμπρου προς τον Χαρμανά. Πέντε σώτα, στο μπλόκα. Σταμολάμπρος ο τριών πόντων, άστοχο. Δαλμίδης γύρω το rebound, μπάλα στα χείλη του Χατζη Νικολάου, θα περάσει πολύ άσχημο ζωγραφιστό με τον Χαρμανά, ο οποίος θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. 15-16, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θα φύγει πάρα από τα χέρια του Χατζηκυριακίδη, θα εκμεταλλευτεί η ομάδα του Αλμυγυράκη σε πρώτο χρόνο, αλλά θα καταφέρει να σκοράρει πέρα στα Μολαύρος. Φάουλ του Οφθαλμίδη, το οποίο δίνει ο διαιτητής. Στην παραφορά θα είναι ο λογοθέτης και αφήνει για τον Στέλιο Βούλγαρη. Και αυτός δίνει πίσω στον συμπέκτη του τον λογοθέτη. Θα βρει ελεύθερο απέναντι τον Σοκράτη Βούλγαρη, ο οποίος δεν θα αφήσει εγώ την ευκαιρία παρά λίγο το κλέψιμο από τον Χατζηκυριακίδη. Μισό λεπτό υπολείπεται για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σταμολάμπρος. Σκυριδόπουλος προσπαθεί να βρει τη λύση. Τα αυρία μαρκάριστο τον Δεμίρη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τελευταία 10 δεύτερα για την λήξη. Τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Λογοθέτης. Σου τριών πόντων το πίνε εύκολο λίγο πριν τη λήξη από τα χέρια του Καβρικεφαλίδη. 21-16 σκορ πρώτης περίοδου στο μεγάλο αυτό παιχνίδι μεταξύ Ατλάντα Σόξ και Μιγυράκη Μπαξ. Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάλα στα χέρια των Ατλάντα Σόξ. Δεδομένη μια πρώτη περίοδο που έλεξε 21-16 με εκπληκτικό τραζίστρο από τις δύο ομάδες. Μπάλα να γίνεται για αυτό το πω πολύ απλά το δικό τους παιχνίδι. Βλέπουμε με τι άνεση Σάμο Λάμπρος και Δεμίρης αντιλάζουν μακρινές πάσες, παρότι παρά δεν καταφέρνει να μπει στο καλάθι. Η άνεση στην συνεργασία των παιχτών είναι εφηβική. Φάουλ που δεν ολογοθέτησε, αλλά θα μπορέσει να το πάρει. Μπάλα βγαίνει από το κεφάλι του έξω. Μιγυράκι στην επίθεση. Σταμό Λάμπρος θα κατεβάσει. Προσπαθεί να δει τις λύσεις του, να βρει με τις επιλογές του για τρεις το σουτ, το οποίο με πολύ τύχη κάθος μου τέλει και αγάπη από τον Δεμίρη θυσιάζει, μειώνει τη διαφορά σε 21-19. Για τρεις αγώνες θα υπάρξει απάντηση. Υπάρχει απάντηση από τα χέρια του Στέλιου Βούλγαρη. Ξανά διαφορά στους 5. Σταμολάμπρος. Κάνει τις κινήσεις. Το καλάθι και μειώσει το σκορ από τον Χαρμανά. Λογοθέτης τώρα για την Ατλάντα Σόξ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει και αλλαγή στη θέση του Χατζηκυριακίδη, περνάει ο Κυριακού. Παραφορά του Μιγυράκη Πάξ στα χέρια του Σταμολάμπρου. Πολύ έμπρος πίεση, βρίσκεται στο διάδρομο και τα σκοράρει για το 24-23.
επίνες τώρα στο κλάδο αυτό. Να δούμε τι θα καταφερθεί από εδώ και πέρα σε δύο ομάδες. Είναι προς παρόν κλειστό το σκορ. Ένα σκορ στόχο από τον Μαύρο Κεφαλίδη. Γρήγορα φαίνεται να είναι η επίθεση που θέλει να εκδηλωθεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Για τους Μυρικυράκη να δούμε σε πιο αργό τέμπο πλέον αν θα καταφέρουν να σκοράρουν. Προσπαθεί να βρει στο γραφιστό, να σουτάρει και να σκοράρει ο Χαρμανάς. Να δούμε και θα υπάρξει απάντηση. Όχι, υπάρχει το κλέψιμο και βγαίνει μόνο στον εφηδιασμό. Ο παίκτης του Μυρικυράκη Φάξ, ο Δεμίρης, και θα αυξήσει τη διαφορά. Θα συγχρονικά ισοφαρίσει. Θα δούμε, θα υπάρξει ξανά προβάλλησμα για τους Ρατάδα Σοξ χωρίς αποτέλεσμα. Το σούτ του Μαύρου Κεφαλίδη. Σταμο Λάμπρος βάζει τον μπάλα του μπροστά με ένα πολύ καλό σερί και το ευνόητο νομίζω το time out θα πάρθει από την ομάδα των Ατλάντα Σοξ. Μετά το time out πήρε η ομάδα των Ατλάντα Σοξ, επανερχόμαστε. Το σκορ 27-29 υπέρ της ομάδας των Μυλγυράκη. 6-35 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Παρακάτω στον γραφιστό. Σε πιανού χέρια όμως. Στα χέρια εν τέλει παιχτών των Μυλγυράκη. Δεν μπόρεσε κάποιος Κυριακού. Οπότε εκμεταλλεύτηκαν αυτό το συμβάν οι παίκτες του Μυλγυράκη και έχουν την κατοχή. 27-29 παραμένει το σκορ. Καρμανάς δίνει έξω για τον Δεμίρη, εκτός του ακόμα και έξω για τον Σαβολάβρο. Απ' την κορυφή θα σουτάρει χωρίς αποτέλεσμα. Λογοθέτης. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα, χωρίς όμως επιτυχία. Ενώ πως κρατήσει την μπάλα και θα βγει μπάλα εκτός. Παναφορά για τους Μυλγυράκη από τα χέρια του Σαβολάβρου. Και από εκεί στα χέρια του Δεμίρη. Σαβολάμπρος, ξανά για τον Δεμίρη, θα βγάλει το Σάιξο, θα αλλάξει όλα την υγρά. Χαρμανάς. Δεμίρης από ένα βήμα έξω με το τρίποντο, το σουτ, χωρίς αποτέλεσμα. Στα 29 παραμένει, 5-40 για τη λήξη. Βουλγαρίς έξω για την διακήρυξη των τριών πόντων. Δεν έχει το rebound από τον Σαβολάμπρο. Προσπαθεί να βγει γρήγορα στον εκδηλιασμό. Χαρμανάς χωρίς αποτέλεσμα. Το rebound μακρινό τον Σουκάτι Βούλγαρη. Πάσα για τον Κεσίσογλου, ο οποίος θα μπει μέχρι μέσα. Δεν καταφέρει να σκοράρει στα χέρια του Κυριακού η μπάλα. Και καλάθι ισοφαρίζει σε 29-29 ισορροπία ακριβώς στη μέση, 5 λεπτά για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Επαναφορά μετά και τις αλλαγές. Έχουμε μείνει ακριβώς το πρώτο, είμαστε ακριβώς στη μέση δεύτερης περίοδου. Το σημείο του σκορ, η Γυράκη Βάξη θα κατεβάσουν την μπάλα με τον Σπυριδόπουλο. Όμως παρέμβαση του Χατζηκυριακίδη δεν αφήνει την προσπάθεια να προχωρήσει. Μένουν 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της κατοχής της ομάδας των Γυράκη. Στου τριών πόντων, άστοχο. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Κούτρη πάνω στον Σοκράτη Βουλγαρή. Αναφορά τα χέρια του και εσείς όχι πλέον μπάλα. Βουλγαρίς, Κυριακού, μπάλα έξω,
Ξανά στο Σοκράτη Βουλγαρίου, σούτ τριών πόντων, άστοχο, επιθετικό το rebound από τον Χατζηγιακίδη. Το σούτ τριών πόντων, εύστοχο αυτή τη φορά από τα χέρια του Στέλιου Βουλγαρίου. 32-29 για τους τυπικά γηπεδούχους Ατλάντα Σοκς. Για να δούμε τι θα γίνει στο rebound. Πολύ μακρινό από τον Σοκράτη Βουλγαρίου, ο οποίος θα τρέξει τον συνδυασμό. Θα επιχειρήσει επίδοξο σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Δεν θα πάρει σε επιχειρήσει η ομάδα του Μικυράκη. Θα πάνε αργά την τέλη που τρεις μπάλα είναι στα χέρια του Πατάκο, ο οποίος θα σουτάρει, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το 32-31, 3-46 για το ημίχρονο. Φάουλ του Κυριακού πάνω στον Πατάκο. Συμπληρωματική βολή, να δούμε αν θα συμπληρώσει το έμεσο τρίποντο και θα μείνει στους δύο πόντους από πριν. Χωρίς αποτέλεσμα, 32-31 παραμένει το σκορ υπέρ από τον Ατλάντα Σοκς. Κυρία και σοφάριση χάθηκε, αλλά θα δούμε μετά την αποφύγηση επίθεση με τον Χατζηγιακίδη να βρίσκει τον Βουλγαρή και στις ομίλου συγχωρεί Σέλιος Βουλγαρής. Παρακαλά είναι στα χέρια για του Χατζη του Κυριακού, γίνεται φάουλ και θα είναι δύο βολές για την ομάδα των Ατλάντα Σοκς. Φάουλ χρειώνεται στον Χατζη Νικολάου. Στη γραμμή των βολών είναι ο Θανάσης Κυριακού. Έστωση η πρώτη βολή. Αυτή είναι η διαφορά στους 2-33-31. 3-25 για τη λήξη. Έστωση και η δεύτερη, όπως είδατε. Διαφορά στους τρεις, ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας αυτή τη στιγμή για την ομάδα των Μιλγυράκη. Κρυδόπουλος κατά την μπάλα για την baseline, θα γίνει το κλέψιμο, θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο από τα χέρια του Σέργιου Βούλγαρη στην επίθεση των Ατλάντα Σοκς. Σοκράτης Βουλγαρής και εσείς ο Γλου, πάρα πολύ ωραία κοφτή πάσα για τον Κυριακού και καλάθι για το 38-30-36-31, με συγχωρείτε. Στο τέμα να σας αναφέρουμε ότι εδώ έχει από μια τεχνική ποινή σε κάθε ομάδα για την διαμαρτυρία. Έχουμε επανέλθει 36-31 υπέρ των Ατλάντα Σοκς. Στην κατοχή του Μιλγυράκη, Σπυριδόπουλος. Δεμίνης, δεν θα καταφέρει, σχόλια τεράσκας θα μπορέσει να σκοράρει. Λογοθέτηση κατεφάση για τους Σοκς. Σούτα από την γωνία από τον Σοκράτη Βουλγαρή χωρίς αποτέλεσμα. Το rebound από τα χέρια του Τράσκα. Προσπαθούν να βρουν χώρο, πολύ ωραία κοφτή πάσα από τον Δεμίρη και θα καταφέρει ο Τάσκας να σε πέντε χρόνο, όπως έρχεται από ο Δεμίρης να ολοκληρώσει την προσπάθεια. 36-33, 1 λεπτό και 50 δεύτερα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Και εσείς ο Βλου θα δει τον Κυριακού μπάλα στα χέρια του Σοκράτη Βουλγαρή να κερδίσει το φάουλ από τον Δεμίρη. Παναφορά από την πλάγια γραμμή για την ομάδα των Ατλάντα Σοκς και συγκεκριμένα τα χέρια του Στέλιου Βουλγαρή. Κυκλοφορία έξω από την γραμμή του Βουλγαρή. Πολύ ωραία διείσδυση του λογοθέτη. Σε πρώτο χρόνο δεν σκοράρει, παίρνει το rebound και αυξάνει τη διαφορά ξανά στους 5, 38, 33, 1 και 20 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Προσπαθούν αυτό το σύστημα η ομάδα του Μιγκυράκη να το τρέχουν σωστά για να καταφέρουν
σκοράρουν, αλλά δεν θα αφήνει ο Κεσολού με το φάουλ που κάνει πάνω στον Σάμο Λάμπρο. Είναι το δεύτερο ομαδικό στη δεύτερη περίοδο για την ομάδα των Atlanta Hawks. Και δεύτερο προσωπικό. Σάμο Λάμπρος. Παίρνει πολύ ωραία το screen, πάσα έξω για τον Μάσκα χωρίς αποτέλεσμα το σουτ, όμως rebound αρχικά από τον Σοκάρι που κάνει πάσα στο λογοθέτη. Περνάει μπάλα στο ζωγραφιστό εν τέλει, ξανά έξω από τη γραμμή του τρυφόντου. Λογοθέτης, η πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, το σουτ και η μπάλα θα κολλήσει στην μπασκετά. Μας αρέσει να συμβαίνουν αυτά και καταφέρνει εκεί πέρα ο Δημήτρης Ντεμίρης να την ξεκολλήσει. Και επαναφορά είναι στα χέρια των Atlanta Hawks και συγκεκριμένα από το Σέλιο Βουλγαρί. 39 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το κράτης Βουλγαρίς την μπάλα στον αδελφό του. Το σούτ γρήγορα και πάρα πολύ καλά από τον Κυριακή Δήμος χωρίς στόχο. Παίρνει το rebound, δεύτερη σπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Μπάλα πλέον στα χέρια τον Μικυράκη. Μπαξ πάνε για τον εφηβιασμό. Να δούμε αν θα έχει και αποτέλεσμα. Το σούτ του Οχανίδης δεν είναι αποτελεσματικά. Ατλάντα Σόξ στην τελευταία επίθεση της δεύτερης περίοδου. Να δούμε ποιος θα λάβει το σούτ. Λογοθέτης στη λήξη του χρόνου. 42-41-33 στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Το ημίχρονο κλείνει ιδανικά για την ομάδα των Σόξ. Να δούμε τι έχει να γίνει σε ένα φαντάζομαι δεύτερο πολύ δυνατό ημίχρονο. Επιστρέφουμε πως στο δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση μεταξύ των Atlanta Hawks και Milwaukee Bucks. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ετοιμαζόμαστε για την βλέπουμε και την επιστροφή του αγώνα. 41-33 ο πρώτο εμίχρονο υπέρ των τυπικά υπετόχων Ατλάντα Σόξ. Και βλέπουμε το να μειώνεται το σκορ για την ομάδα των Μιγυράκη. Αλλά η απάντηση θα είναι άμεση. Δεν θα υπάρξει απάντηση από το σούτ του Ισοκράτη Βουλγαρή. Κατοχή παραμένει για την ομάδα των Μιλγυράκη, καθώς ανακόπηκε η πάσα πήγε να γίνει. Απομένουν 12-14 για την επίθεση, η οποία δεν θα είναι επιτυχημένη από τα χέρια του Καρμανά. Πάρα στο χέρι του λογοθέτη πλέον. Κυριακού. Διαφορά ξανάρχεται στους 8-43-35. Ξανά η κυκλοφορία της μπάλας στην ομάδα των Μιγυράκη. Σάμο Λάμπρος στην κορυφή για δύο μέσα. 43-38 διαφορά κατεβαίνει στους 5. Κυριακού έξω για τον Μαύρο Κεφαλίδη. Συγγνώμη για τον Σοκράτη Βουλγάρη, ο οποίος θα σκοράρει. Ανεβάζει πάλι διαφορά στις 7, 8 και 20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αλλά μπροστά σε δύο σύγκρουση του Χαρμανά, αλλά δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Λογοθέτης είναι μάτων Atlanta Hawks. Θα μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα βάλω καλάθι, δύο βολές. Φάουλ το οποίο είναι τον Σπυριδόπουλο.
είναι το πρώτο ατομικό και πρώτο ομαδικό το οποίο γίνεται στην τρίτη περίοδο για την ομάδα των Μιγυράκη. Λογοθέτη στην εκτέλεση, γολών, διότι είναι εύστοχη 46-48 διαφορά στο. Έχουμε πάει για 2-2, θα δούμε διαφορά να ανεβαίνει στους 9 πόντους ή θα παραμείνει στους 8. Άστοχη παραμένει διαφορά στους 8, 46-38. Πάμε για γρήγορη σχετικά επίθεση, αλλά δεν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Πιο οργανωμένα πλέον από τα χέρια του Σπυριδόπουλου και του Σεμιγυράκη θα βρεθεί κάτω την μπασκέτα, θα απλώσει τα χέρια του Κυριακού, θα ανακόψει το σουτ. Θα παραμείνει κατοχή για την ομάδα των Μιγυράκη, αλλά σε 9 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστεί η ομάδα των Μιγυράκη. Πάξ, δεν θα περάσει η πάσα που επιχείρησε Χατζη Νικολάου. Σοκράτης Βουλγαρής, στους 3 πόντων από τον σχεδόν αφύλακτο λογοθέτη, χωρίς αποτέλεσμα στην διεκδίκηση του rebound, μπάλα μένει στην κατοχή των Σόξ, αφού βγάζει την μπάλα εκτός ο Καρμανάς. Θα δώσω κάτι Βούλγαρη για τον Κυριακού και εσείς ο Γλου. Έτσι το λογοθέτη. Σούτ από τις βολές, άστοχο, συλλήξη του χρόνου της επίθεσης. Σταμολάβρος, πάρα πολύ ωραία πάσα και πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Οφθαλμίδη να μειώσει σε 46-40. Για τους Σόξ η μπάλα. Βουλγαρής θα βρει έξω το λογοθέτη. Θα γίνει μια επαφή, αλλά τώρα θα ολοκληρωθεί το κρέψιμο. Το Σαμολάβρο θα κερδίσει και το φάουλ πάνω στον εφηδιασμό από το Μαύρο Κεφαλίδη. Είναι το δεύτερο, το πρώτο ομαδικό για την ομάδα των Σόξ. Παραφορά από το κέντρο, από τα χέρια του Χατζη Νικολάου. Σαμολάβρος. Θα σουτάρει χωρίς αποτέλεσμα αυτό το 2 πόντο που επιχείρησε. Γρήγορη πάσα και μπάλα. Δεν θα κάνει το χατήρι στον Κεσίδογλου. Το rebound ο Χατζη Νικολάου. Θα τρέξει την επίθεση. Θα την πάει συγκεκριμένο μόνος Καρμανάς. Σαμολάβρος για 3. Έστοχο 46-43. Και time out την ομάδα του Atlanta Hawks, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out που πήρε η ομάδα των Atlanta Hawks. 46-43 εκπέμπει στο σκορ. Να δούμε αν θα πάρουν τα ψηθή διαφορά στους 3 πόντων. Άστοχο από τον Κυριακίδη. Αλλά ξανά μπάλα στους Hawks. Χωρίς αποτέλεσμα και η αριθμητική προσπάθεια του Κυριακού. Γρήγορη επίθεση, μια πολύ ωραία πάσα, αλλά δυστυχώς χωρίς αποδέκτη για το από το Σαμολάβρο προς τον Χατζη Νικολάου. Ξανά στα χέρια των Ατλάντας στους 5,5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. 46-43 υπέρ των τυπικά υπεδούχων Ατλάντα. Περνάει η πάσα του Στέλιου Βούλγαρη προς τον Χατζη Κυριακίδη. Η μπάλα στους Μιλιγυράκη Μπάξ. Καταδικήκαν πάσα πάνω στον Σαμολάβρο. Ζάει τη βοήθεια του Χαρμανά για το σκριν. Θα την πάρει Χαρμανάς. Για σου τρία πόδο και την ισοφάριση δεν θα είναι εύστοχο. Θα δούμε το rebound. Πάει στα χέρια του Μιλιγυράκη Μπάξ. Ευκαιρία να μειώσουμε και να καταφέρουμε με το έστοχο σου του Χατζη Νικολάου. 46-45 φάουλ του Σαμολάβρου πάνω στον λογοθέτη, δεύτερο ομαδικό. Αφήστε.
μπάλα στα χέρια των Atlanta Sox. Δεύτερο προσωπικό και δεύτερο ομαδικό. Λογοθέτης στο κάτι της Βουλγαρίας. Ξανά και το λογοθέτη παίζει πολύ ωραία δυο τους. Δίνεται φάουλ πάνω στον Σοκράτη Βούλγαρη. Φάουλ το οποίο είναι από τον Χαρμανά και δύο βολές για την ομάδα Σοξ και συγκεκριμένα του Σοκράτη Βούλγαρη. Πρώτη δεν είναι έσοχη γιατί δεν κάνει μπάλα το χατήρι. Για φορά παραμένει στον πόντο 46-45. Δεν θα μετρήσει η βολή. Μπήκε ο Κυριακού αρκετά νωρίτερα, παρότι ήταν έστοχη. Μετράει η βολή. Συγχώρεσε με τρίνο ίσως και τρίνο κανόνα τον οποίο οι διαιτητές φυσικά και τον γνωρίζουν, εμένα μου φεύγει την αντίληψή μου. Παρ' όλα αυτά το σκορ αλλάζει 47-45. Σταμολάμπρος και ναι, είναι έστοχο. Θα ισοφαρίσει 47-47, 4 λεπτά και 10 δεύτερα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βάλει στη Σόξ ο Κράτης Βούλγαρης. Και τον αλφό του Στέλιο, ξανά πίσω η μπάλα, φάουλ το οποίο γίνεται πάλι στον Βουλγαρή, αυτή η φορά είναι από τον Δεμίρη. Είναι το τέταρτο ομαδικό και τρίτο προσωπικό του Χαρμανά. Λογοθέτης. Γίνεται το βλέψιμο φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Διακήρης πάνω στην προσπάθεια του Σταμολάβου. Με συγχωρείτε, το φάουλ ήταν πάνω στον, από τον Δεμίρη. Δεύτερο προσωπικό, δεν είναι τρίτο του Χαρμανά. Επαναφορά από την baseline, δεύτερο ομαδικό φάουλ. Σταμολάμπρος θα κινηθεί με την μπάλα. Ένα πολύ ωραίο κόψιμο του Κυριακού, αλλά παράνομο γιατί το δαράκι απλώνονται και το απαγορεύονται. Σταμολάμπρος για να βάλει την Κυριακή μπροστά χωρίς επιτυχία όμως το σουτ. Ασγριακίδης για τους Ατλάντα Σοξ. Σοκράτης Βούλγαρης έξω για τον Στέλιο Βούλγαρη, θα σουτάρει για τρεις. Μπάλα με ταμπλό Στεφάνη, όμως έξω δεν θα είναι έστοχο. Πολύ ωραία πάσα πάω σκίζει την άμυνα των Ατλάντα Σοξ. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Δεμίρη και Θαλμίδη. 47-49. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βούλγαρης, λογοθέτης για 3 και να ξαναβάλει σαν ομάδα του χωρίς αποτέλεσμα. Γυράκι στην επίθεση. Θα βούμε τα χέρια του Δημήτρη Δημήρη. Θα βρει πολύ ωραίο τον Σταλμίδη, αλλά πολύ ωραίο είναι και το μπλοκ από τον Κυριακού. Παραξανάσα και τον Κυριακή και τον Κούτρη. Σταμολάμπρος θα κάνει το φέρετο του baseline. Στα χέρια βρίσκει αρχικά το Χασκυριακήδη, αλλά πάλι και στο Σταμολάμπρο και βγαίνει έξω πάνω και άλλος. Ήταν και το τέλος της επίθεσης και θα προλαβαίνουν να κάνουν επαναφορά. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Το σκορ είναι 49-49, 2 λεπτά και 15 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Λογοθέτης Βούλγαρης
έξω για τον Κεσίσογλου, το Σουδένιο στο γο, που τρεις, μπάλα για το Σμιλικυράκη, Σπυριδόπουλος. Θα βρει τον συμπέχτου, τον Χαρμανά, ο οποίος θα σκοράρει, θα βάλει τους Μιλικυράκη μπροστά με 49-51. Όπως όλα βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και με καλές άμυνες και πολύ καλές επιθέσεις. Το σουτ είναι άστοχο από τον Κυριακού. Ευκαιρία για τους Μιλικυράκη να περάσουν μπροστά. Δεν είναι εύκολη η πορεία αυτής της πάσας με το Φωφάλτο. Οπότε θα πάνε σε πιο οργανωμένοι πλέον. Κουτρίς θα βρει το αφύλακτο του σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Rebound από τον Κεσίσογλου και πάνε για την επίθεση η ομάδα των Σόξ, 1-10 για την λήξη. Καλά και φάουλ το οποίο καταφέρνει να κάνει ο Κυριακού και ισοφαρίζουν αρχικά οι Ατλάντα Σόξ, 1-12 για την λήξη και υπάρχει και το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Χατζη Νικολάου. Το σκόρ είναι ισοπαλό. 51-51, στην τρίτη περίοδο και πέμπτο ομαδικό για τους Μιλγυράκη. Μία βολή! Μία βολή! Να δούμε αν ο Κυριάκος θα μπορέσει να βάλει ξανά την ομάδα του μπροστά ή το σκορ θα μείνει ισόβαλος 51-51. Δεν ισόβαλο, αλλά παίρνει το rebound. Κυριακού δεν θα σκοράρει. Γίνεται φάουλ. Και η σφυρίχτρα του διευθυντή κάνει και αυτή μια βολτούλα. Το σκηνικό μόνο της σφυρίχτρα δεν είναι μια σχόλια στον Πάγκους και τους ίδιους τους παίχτες. Ράκας, Ράσκας, Κούτρης. Πηγαίνει στα χέρια του Σπυριδόπουλου, προσπαθεί να βρει λύση. Μπάλα θέσεται ανάμεσα στα πόδια του Χαρμανά. Μη επιβεβαιωμένα με ναι, αλλά και πάλι. Αλλά πρώτα είχε επιβληθεί άλλο πόδι, οπότε μένει η κατοχή στην Κυριακή. 14 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης και 45 για το τέλος της τρεις περίοδου. Χωρίς επιτυχία, το αρχικά το σουτ το οποίο της κυλεί. Ο Τράσκας, Χαρμανάς θα έρθει, θα σκοράρει και θα βάλει το μαντουρουσά με 51-53. Μισό λεπτό απομένει για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και εσείς ο Γλου. Δεν θα γίνει καλά η πάσα, τα χέρια του Δεμίρη είναι μακριά. Έχουν όλο το χρονοδικό τους, 10 δευτερόλεπτα απομένουνε. Δεμίρης κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει την πάσα για Χαρμανά. Κάνει μπασκέτα, αλλά θα καταφέρει να σκοράρει. Όχι, στο τέλος και θα προλάβουν τον Κυριακού να πετάξει την μπάλα. Βλέπουμε το σκορ ότι είναι στο 51-53 υπέρ της ομάδας των Μιλγυράκη. Στο τέλος της περίοδου θα δούμε η τέταρτη τι θα γίνει. Ξεκινάει η τέταρτη και τελευταία περίοδος για σήμερα. Είμαστε στη φάση των 8, υπενθυμίζουμε για τους Master Atlanta Sox Μιλγυράκη Bucks. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι ως τώρα, 51-53 για τους τυπικά φιλοξενούμενους Μιλγυράκη, με αυτές τις πολύ ωραίες εμφανίσεις με το πράσινο του Πέφκου. Θα δούμε αν θα υπάρξει ανατροπή, τι θα γίνει σε αυτόν τον πρώτο αγώνα της φάσης των 8. Γίνεται το κλέψιμο. Μπάλα ξανά στην ομάδα των Ατλάντα. Μια πολύ ωραία σχεδόν πυρουέτα του Χατζηκυριακίδη. Ο μικρός Μπαλαρίνος. Το rebound από την ομάδα του Μιλγυράκη. Σπυριδόπουλος για τον Σαβολάμπρο. Τράσκας. Κυκλοφορεί μπάλα από την ομάδα τον Μιλγυράκη, Σταμολάβρος από τη γωνία για τρεις, παραδείχνει το χατήρι, δεν θα μπορέσει ο Τράσκας να σκοράρει και να πάνω στο rebound. Λογοθέτης, ο
Μπράουν, κεφαλή στο τριών πόντων και ξαναβάζει την ομάδα του μπροστά 54-53 μετά από σχεδόν 1,5 λεπτό στην τέταρτη περίοδο, η οποία από όσο φαίνεται θα δώσει πολύ δικιά αθλητική ένταση. Σαβολάβρος για τον Κούτρι, το σουτ δεν είναι έστοχο, το rebound για την ομάδα των Λάρα Σόξ από τα χέρια του Χατζηγυρακίδη. Πολύ ωραία πάσα και δεν θα καταφέρει όσο να σκοράρει και το τελευταίο Κυριακού θα αυξήσει τη διαφορά στην ομάδα του. Σαμολάβρος στην κατάφαση του μπάλου στην ομάδα των Μιλγυράκη. Στο παρόν πηγαίνει μόνος του. Να δω τι είναι τις λύσεις. Στο τριών πόντο Σπυριδόπουλο δεν θα είναι έστοχο. Έχουν περάσει τα πρώτα δύο λεπτά της τέταρτης περίοδου του δεκαλέπτου. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι έως τώρα. Παρότι τα δύο προηγούμενα των ομάδων ήταν σχετικά καθαρά υπέρ της ομάδας των Ατλάντα Σοξ, και τώρα ξανά μπροστά είναι στο 3-56-53. Μικρότερη διαφορά στο αποτέλεσμα ήταν στο σύν 10, αλλά ως τώρα έχουμε δει πολύ κλειστή διαφορά. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, εκπληκτική αμυντική προσπάθεια αρχικά της ομάδας των Ατλάντα Σοξ και φανταστικό το κόψιμο που γίνεται. Αλλαγές για την ομάδα των Μιγυράκη. Εθνική άμυνα και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο. 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Παραμένουν 56-53, time out. Ζεστά τεχνική κοινή. Και σώμα να ξεκαθαρίσουμε και εμείς τη γυγίνη. Πως πάνω βλέπουμε το time out. Περιμένουμε μετά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Επανερχόμαστε μετά και το time out που δόθηκε. 56-53 αυτά λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Μπροστά η Ατλάντα Σοξ και την κατοχή. Περνάει μπάλα στο γραφιστό. Ξανά έξω το τρίποντο. Για τρεις το σουτ. Χωρίς ευστοχία το Μαυροκεφαλίδη. Φάουλ πάνω στον Κυριακού. Πηγαίνει και η συμβολή ο Κυριακού. Να δούμε αν θα αυξηθεί η διαφορά. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Ας δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή στο σκορ μετά τη δεύτερη βολή. Έστοχη αυτή τη φορά. Κυριακού κάνει το 57-53. Γυράκι την μπάλα, βάζει τα χέρια του Χατζηνικολάου. Θα ψάξει λύση, η οποία θα είναι το τρίποντο και θα είναι έστοχο. 57-56, μπάλα κάνει το χατήρι και μπαίνει εντός. Λογοθέτης τώρα για την ομάδα της Ατλάντα. Σου τριών πόντων να είναι η απάντηση, δεν είναι η απάντηση το σου του Χατζηγυριακίδη. Όμως η μπάλα γίνει έξω τα χέρια του Χαρμανά. Συνεχίζεται η κατοχή για την ομάδα των Σοξ. 11 δευτερόλεπτα απομένουν. Αλλαγή για την ομάδα των Σοξ. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Στέλιος Μιλαρής και βγαίνει εκτός ο Χατζηγυριακίδης. Να δούμε σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα απομένουν και θα γίνει καλάθι και φάουλ από τον Κυριακού. Αυξάνει τη διαφορά στους 3 πόντους, 59
56 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, τέταρτο ατομικό του Χατζηνικολάου. Να δούμε αν θα δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας ο Κυριάκος Θανάσης. Πλέον στους 4 έχουμε ώρα να δούμε διαφορά πάνω από ένα σουτ. Οπότε να δούμε και την αντίδραση της ομάδας των Μιχυράκη. Χατζηνικολάου. Τράσκας. Δεν μίλησε για τον Καπανά, να γίνει το κλέψιμο τα χέρια του στέγιου του Βούλγαρη. Το κεφαλί της. Βάλα έξω για τον Βούλγαρη. Το ρεφό του στέγιο τώρα. Στο τριόπονο χωρίς στοχεία. Και η μπάλα είναι για την ομάδα των Μιλγυράκη. Σταμολάβρος κατεβάζει την μπάλα. Χατζηνικολάου. Τον Σταμολάβρο. Συλληπίες που λογοθέτουν αυτή να κλέψει χωρίς αποτέλεσμα. Πολύ ωραία πάσα, μες το γράψε ξανά έξω. Χατζηνικολάου για τρεις, άστοχο. Sorry, Πάου, είναι ο λογοθέτης. Θα βγει μόνος του και κερδίζει το φάουλ από τον Δεμίρη. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Και τέταρτο προσωπικό του παίχτη τον Μιλγυράκη. Παραφορά από την πλάγια γραμμή. Λογοθέτης. Του τριών πόντων, το οποίο δεν είναι έστοχο, αλλά το rebound σε πιάνει χέρια θα είναι. Είναι στα χέρια των Μιλγυράκη, πάνε την επίθεση, θέλουν να μειώσουν, είναι στο μείον 4, να θυμίσουμε. Καρμανάς, πολύ ωραία προσπάθεια και πολύ ωραίο καλάθι για το 60-58, 4-40 πριν τη λήξη. Να δούμε τα υπόλοιπα 4,5 λεπτά τι μας κάνουνε. Και υπάρχει, δεν υπάρχει φάουλ, αλλά γίνεται η επαφή με την μπάλα από την πλευρά των Μιλγυράκη. Βγάζουν την μπάλα και πολύποτε 9 δευτερόλεπτα για την κατοχή των Atlanta Hawks. 4-24 για τη λήξη του αγώνα. Γαράκης για τον Κυριακού. Βήματα τα οποία δίνονται. Σαμολάβρος. Δεμίρης. Θα κάνει την ατομική, θα μπει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πάει μια φορά σαμπλό, δυο φορές στεφάνι και βγαίνει εκτός. 4 λεπτά για το τέλος αυτού του συγκαρπαστικού αγώνα. Μπάλα περνάει τον Κυριακού, θα καταφέρει να σκοράρει. 62-58, διαφορά πάλι στους 4. Σταμολάμπρου. Δεμίρης. Καρμανάς. Μπάλα έξω στον Οφαλμίδη και Καλάφη. Μειώνουν ξανά σε 2-62-60 με το σουτ από την γραμμή των βολών. Πατώντας τις, αλλά στη ροή επιτρέπεται αυτό τους ή άλλους. Λογοθέτης για τους Σοξ. Κυριακού, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Σαν να πάλι προσωπικά σήμερα το θέμα. Πρωταγωνιστή στην επίθεση. Χατζηνικολάου. Καρμανάς των τριών πόντων. Και απάντηση άμεση. Διαφορά στο πόντο, 3 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Κατεβάζει ο Σέγιος Βουλγαρής. Ο Ρεκεφαλίδης. Κατάει την μπάλα, 14 λεπτά. Κυριακού, πολύ ωραία πάσα, το κυκλό σημείο για τον λογοθέτη. Αλλά ο Γιώργος δεν καταφέρει να
σκοράρει τη Γυράκη, να δούμε αν θα έχουν το μπορούσαν να πάρουν το πλεονέκτημα. Καρμανάς για τον Σταμο Λάμπρου, σου τριών πόντων για, την, για το γύρισμα, αλλά δεν είναι επιτυχημένο λόγω θέτης, κατεβάζει το rebound. Θα τρέξει την επίθεση, δεν θα πάει για σκουτό τελικά. Βουλγαρίς, άστοχο, παραφορά πάλι στην επίθεση για τους Γυράκη Bucks. Καρμανάς κάθισε αρκεί την επίθεση, κρατάει κατοχή, φάουλ το οποίο γίνεται στον Καρμανά, είναι το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Atlanta Hawks. 1-56-64-63 για τους τυπικά γηπεδούχους. Θα δούμε και την παραφορά πολύ ένταση στο παιχνίδι, αθλητικά, όμορφα ένταση. Σταμο Λάμπρου θα καθυστερήσει, δεν θα πάει, δεν θα βιαστεί. Κάτσε Νικολάου με ταμπλό χωρίς επιτυχία. Μπάλα είναι για τους Ατλάντα Hawks, καθώς στην ονομασία μεταξύ Οφθαλμίδη και λογοθέτη. Βγαίνει αρχικά ο Θαλμίδης νικητής, αλλά η μπάλα βγαίνει έξω. 1,5 λεπτό έχει απομείνει. Μπάλα εκτός για τα χέρια του Βούλγαρη. Μαύρο κεφαλίδης. Θα δούμε αν θα μπει. Το σούτ δεν είναι επιτυχημένο προς τη λήξη της επίθεσης. Σταμολάβουλο θα κάνει το φάουλ πριν βγουν σε επίθεση η ομάδα του Μιλτιάκη. Είναι το τρίτο ομαδικό και πρώτο προσωπικό. Time out. Ερχόμαστε στο τελευταίο 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα του αγώνα. Είναι πολύ ωριακό, 64-63 εκατοχήν Γυράκη μπροστά όμως η ομάδα των Atlanta Hawks. Αν θα γίνει εδώ η επίθεση, ο Καρμανάς δεν θα καταφέρει να είναι μπροστά. Υπάρχει τεχνική ποινή αρχικά από τεχνική η οποία δίνεται από όσο καταλαβαίνει στον Οφθαλμίδη για διαμαρτυρία, εκτός αν κάνουμε εμείς λάθος. Όχι, είναι στον Οφθαλμίδη. Στην πλευρά τώρα των Atlanta Hawks την ποινή θα εκτελέσει ο μαυροκεφαλής, ο οποίος δεν θα σκοράρει. Να δούμε το τελευταίο αυτό λεπτό που απομένει τι έχει να γίνει. Από την δικιά τους baseline θα κάνουν την επαναφορά η Atlanta Hawks με τον λογοθέτη. Αρχίζει σιγά σιγά και να ανεβαίνει η πίεση στο γήπεδο από τους Γυράκη Bucks. Υπάρχει μια καλή διαφορά για να οδηγηθούν στον επαναληπτικό οι δύο ομάδες. Σου τριών πόντων το πίνε άστοχο από τον Μαυροκεφαλίδη. Σταμολάβρος θα κατεβάσει και τους Μιλγυράκη. Σε ηρεμία η επίθεση τη στιγμή μπαίνει, βρίσκει διάδρομο, θα αφήσει την μπάλα η οποία δεν έκανα στο καλάθι. Πολύ ωραίο το rebound του Κυριακού λογοθέτης, δεν θα σκοράρει. Θαλμίδης δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Χρυσόγλου θα πάρει το φάουλ από τον Θαλμίδη. Θα οδηγηθεί σε βολές. Είναι το έκτο ομαδικό για την ομάδα των Γυράκη. Απομένουν 9 δευτερόλεπτα, 64-63. Εννιά είναι τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η κάθε μία ομάδα. Να δούμε πόσα πάει οι βολές του και εσείς ο Γλου. Πρώτη βολή είναι
αστοχή παραμένει το 64-63. Δεύτερη, να δούμε αν θα αυξήσει τη διαφορά. Όχι, 64-63, τελευταία δευτερόλεπτα. Θα δούμε αν θα δώσουν φάουλ, θα δώσουν φάουλ. 4 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση. Τελευταία επίθεση και για την λήξη του αγώνα. Time out από την πλευρά των Μιλγυράκη Bucks. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Επανερχόμαστε στην τελευταία κατά πάσα πιθανότητα επίθεση για σήμερα. 4 δευτερόλεπτα απομένουν όλα για τους Μιλγυράκη Bucks. Επαναφορά Χατζη Νικολάου, σκορ 64-63, 4 δευτερόλεπτα. Τελευταία περίοδος, να δούμε τι έχει να γίνει. Για τον Χαρμανά, θα κάνει την επαφή, μπάλα έξω. 3 δευτερόλεπτα, υπολείπονται, time out για την ομάδα των Atlanta Hawks. Επιστρέφουμε τελευταία δευτερόλεπτο, 4-3 δευτερόλεπτα απομένουν, λογοθέτης. 2-1 στη λήξη του χρόνου, έξω, έχουμε τελικό αποτέλεσμα, νίκη των Atlanta Hawks με 64-63, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει το οτιδήποτε. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων Atlanta Hawks και Μιλγυράκη Bucks για την φάση των πρώτων τελικών για τους Master. Μέχρι τον επόμενο αγώνα, να είστε καλά και μπασκετικά.